We're at St. Demetrius Greek Orthodox Church here in suburban Philadelphia, and the theme is relief. Relief for the victims of Hurricane Sandy. Here, the community has come out in full force, showing its support, selling out for a concert. Marilena, tell us who's inside and what's happening. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στον Άγιο Δημήτριο για ένα πολύ μεγάλο γεγονός μαζί με δύο μεγάλους καλλιτέχνες, τον μικρότερο γιο του Αείμνης του Στράτου Διονυσίου, τον Διαμαντή Διονυσίου και την Κατερίνα Τοπάζη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε μαζί γιατί ο κόσμος τους αγαπάει, ήρθε εδώ και είναι όλοι υποστηριχτές για αυτό το μεγάλο σκοπό. Και είναι μεγάλη τιμή και για τον Άγιο Δημήτριο που έχουν όλοι μαζευτεί και τιμούν αυτή την πολύ έτσι, καλή βραδιά. Ελάτε να τους δούμε. Let's head inside and see what's happening. Ήρθαμε για ένα σκοπό. Αυτό ο σκοπός είναι να βρεθούμε σε μια οικογένεια και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες οι οποίες έφτασαν θύματα του κυκλώνα πριν από δύο μήνες. Ευχαριστώ θερμώς την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Φιλαδελφίας, Μίζων της Φιλαδελφίας, της κοινότητας μας. Ευχαριστώ τους ιερείς, τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, στο τυφλό που αδελφόητα κάθε ενορίας μας, απ' άκρη σ' άκρη της Μητροπόλεως μας, αλλά ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Φιλοτόπου, την κυρία Μάικος, η οποία, όπως ακούσετε, με αυτήν την δοκιμασία που περάσαμε όλοι, αλλά ιδιαίτερως δικοί μας άνθρωποι, ομογενείς, ελληνοορθόδοξοι, μέλη της Μητροπόλεως μας, αποδείχθη ότι είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης και τη συγχαίρω από το βάθος της καρδιάς μου, διότι αυτό το έργο που λέγεται Φιλόπλετος είναι ένα ιερό καθίδρυμα της Εκκλησίας και της Μητροπόλεως μας και ευχαριστώ όλους εσάς που το υποστηρίζετε. Μου δώσαν μία πλακέτα, την οποία ανέγνωσε ο Πρόεδρος κ. Ροζανίδης. Αυτή η πλακέτα αντιπροσωπεύει όλους εσάς, διότι ως Μητροπολίτης οφείλω τα πάντα εις τον Θεό, αλλά ως Μητροπολίτης και επιμενάρχης οφείλω σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζετε το έργο της Εκκλησίας και που στηρίζετε το έργο της Μητροπόλεως και που στηρίζετε το έργο το δικό μου. Με αυτόν τον τρόπο κάνω δύναμη και προχωρώ. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Αμπεντάρμπι. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Φιλαδελφίας είχε μια εξαιρετική εκδήλωση απόψε. Very successful. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευχαρίστηση στον κόσμο που ήρθε να μας συμπαρασταθεί. Ο σκοπός ήταν να μαζέψουμε ένα χρηματικό ποσό, να ενισχύσουμε το Μητροπολιτικό Ταμείο της Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης για τους παθέντες από τον τυφώνα Σέντι. Η εκδήλωση έχει τεράστια επιτυχία, η αίθουσα είναι γεμάτη, δεν έχουμε που να βάλουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε και μην ξεχνάτε ότι η βοήθεια δεν σταματάει εδώ. Ό,τι μπορείτε, μπορείτε να ενισχύσετε την Ομοσπονδία, το Ταμείο της Φιλοπτώχου της Μητροπόλεως μέσω της Ομοσπονδίας ή κατευθείαν στη Μητρόπολη. Καλησπέρα, είμαι ο Στάδης ο Καραντώνης, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων της Φιλαδελφίας και Ευρύτερης Περιοχής, εκ μέρους της Ομοσπονδίας και της Αρχιεπισκοπής και της Μητρόπολης της Νέας Ιερσαίης. Θα ευχαριστήσω όλους όσους παρευρεθήκατε σήμερα στη σημαντική αυτή βραδιά για όλους μας. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν φοβερή, η επιτυχία της βραδιάς ήταν, αν όχι και τόσο αναμενόμενη, αλλά ήταν φοβερή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συντελέσανε στην επιτυχία της φετινής βραδιάς. Ήταν μια εκδήλωση την οποία προγραμματίσαμε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, γι' αυτό όποια μικροπροβλήματα και μικροατυχίες είχαμε, ελπίζουμε να συγχωρέσετε. Θα ήθελα ακόμα να κάνω ανακοίνωση εκ μέρους της Ομοσπονδίας και πάλι. Στις 17 Μαρτίου δεν θέλω όλοι να ξεχάσετε ότι γίνεται η παρέλαση στις 2 η ώρα στο γνώριμο μέρος, στο Ben Franklin Parkway. Να είμαστε όλοι εκεί πέρα, να υποδεχθούμε, να χειροκροτήσουμε, να ζεστάνουμε όλα τα παιδιά των ελληνικών σχολείων, όλες τις ελληνικές εκκλησίες της περιοχής και τα σωματεία και τους συλλόγους της περιοχής μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.
We're here outside of St. Demetrius where the concert is going on. I'm here with Vasily Mosaidis and Dimitris Kokatos, the Supreme Governor of Region 3. Dimitri, why don't we start with you? Give us a few words about this evening and what it means to the community in New York and New Jersey and to the AHEPA. I think it's a great opportunity to have people come out. Obviously, the devastation has happened, but the rebuilding still has a way to go. So people are still in need of help, and to see the metropolis along with the Philoptochos and everybody else coming together, it's a wonderful opportunity for them to pitch in some more and help some of these local families that are in need. For the AHEPA, it was wonderful because we honored the chapters that have gone beyond their duties, both in New York and New Jersey, and the importance of a grassroots organization like the AHEPA that could just, in an instant, get out on the ground, help out immediately, because we are everywhere. Staten Island, New York, Brooklyn, here in Trenton, New Jersey, in Toms River, Atlantic City. The opportunity that we have because we are everywhere. We don't need to plan ahead as other organizations might. At a single phone call, we could be on the ground and helping out immediately, which is what we did. Wonderful. And Mr. Mosaidis of AHEPA headquarters, could you speak on behalf of your involvement from Washington? Sure. Well, first, I'd like to thank Cosmos Philly again for doing such a fine job of covering the work that the AHEPA does, both locally and nationally. On behalf of our Supreme President, Brother Jimmy and I came to the Sandy fundraiser in order to express our appreciation to the community that was most devastated, the New Jersey metropolis. We found that we had 12 chapters that were affected, and immediately on October 29th, with coordination with the Supreme Lodge, our President, and our Supreme Governor in the region, Jimmy, mobilized our chapters to bring immediate first aid to the areas that were affected. We're very proud of the involvement of our chapters in New Jersey and in New York, either by donating money, especially donating time for assisting individuals clearing out their house and rebuilding. And that's what the AHEPA is all about. The community service that we do in our communities, both in New Jersey and New York, is paramount importance to the organization, and it's very important that organizations like the AHEPA, the Red Cross and others, to reach out to individuals and assist them in the time of need, and that's just what we did. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μαζί μας την αγαπημένη Γιώργια Κλέτσος. Καλησπέρα, Georgia. Thank you so much for bringing these two stars tonight. How do you feel? Thank you very much. It's an honor to be part of an organization like the Federation of Hellenic American Societies, which represents the entire Greek American community, and to be able to participate in a fundraiser as tonight, it's just a wonderful feeling. How do you think that this night is going on? Fantastic. It's wonderful. It's a full house. It's a packed house. We're never sold out. However, it's pretty full. And we thank everyone who came out tonight from near and far. And we thank Cosmos Philly for covering this, not only tonight, but for a month. Banda. Thank you. So is anybody else that you're bringing next? Well, here's the reality that Hurricane Sandy still needs our support. And as long as there's a need for support, we will stand behind it and we will work and we will have more nights like tonight for good causes. And I'm happy to be participating tonight as a member of the Federation and many organizations and as myself, Georgia. We're looking forward for more than this. Okay. Well, thank you so much. Thank you for everything, and thank you to the Greek American community of Philadelphia. You didn't let us down tonight, and thank you for your support. Thank you. Είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει την ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας ποτέ δεν ξεχνάει τους τα αδέρφια του, και σήμερα αυτό που γίνεται είναι απόδειξη αυτής της ιστορίας που έχουμε. Όποτε έχουμε κάποια ανάγκη, πάντοτε να συνδράμουμε ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα να το έβλεπα αυτό το πράγμα και σε στιγμές ευημερίας, να μην έχουμε διχόνοια δηλαδή, και πάντοτε να είμαστε καλοί και ο ένας να βοηθάει τον άλλον και όταν ευημερούμε, όχι μόνο όταν δυστυχούμε. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα πάρα πολύ καλό γεγονός, και συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή και πολλές ευχαριστίες στον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο κύριο Ευάγγελο, που μπόρεσε και ήρθε και υποστήριξε και αυτός με την παρουσία του όλη αυτή το γεγονός. Και συγχαρητήρια και σε εσάς που είσαστε εδώ πέρα και παρακολουθείτε από κοντά τι γίνεται.
Εμείς ευχαριστούμε και το βλέπετε, έχει επιτυχία νομίζω το απόψε η βραδιά. Ναι, από ό,τι είπα, ναι, είχε αρκετή επιτυχία. Νομίζω ότι μαζέψανε 45.000-50.000 για να δοθούν στη Φιλόπτωχο, η οποία θα τα διανύμει παντού στις περιοχές που πλήγησαν, στους πληγέντες. Ήταν πάρα πολύ καλή οργάνωση και πάρα πολύ καλό, η γενεοδορία των Ελλήνων φαίνεται, άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε πάντα καλά. Okay, here we are in Upper Darby, Pennsylvania, St. Demetrius, and we thank everybody for attending tonight. A Hurricane Sandy fundraiser for relief on behalf of the Federation of Hellenic Societies of Philadelphia and the Greater Delaware Valley. As you can see, we're out in the foyer of St. Demetrius Church, and this is the hash house right here. You know, as we have the Dionisio inside, the Dionisio is singing some of his father's favorite music, and so everybody is waxing poetic, thinking about they were in Greece at some taverna in Ikaria, Stin Platia, right, and having a big blast. So this is, sir, say your name. Paul Kotrotsios. Paul Kotrotsios of Hellenic News of America, Hermes Expo, and Hank. Paul, tell us what you're thinking about tonight, about the full life community getting together for a wonderful cause. This is the greatest event of the Federation. Congratulations to you guys, to Dimitri, to you, and to everybody else, Georgia. That is involved. Yes. To make this happen, to have 800 people at St. Demetrius. Right. Congratulations. Right. Paul, listen, here's what we're going to do. We're calling forward right now, Miss Ann Michaels, the president of the New Jersey Metropolis, Philoptochos. Miss Michaels, you're here tonight at Upper Darby. Here we are on Cosmos Philly TV. Please tell us your thoughts about the fundraiser we have tonight for Hurricane Sandy relief. Well, of course, I have to say I'm amazed at what the Federation put together here. Everyone is having such a great time, and more importantly, we got a chance to speak about the Hurricane Sandy Relief Fund, the program, how many people we are helping, and everyone seems to be keyed into that. They understand that the need is there, and I can't thank the Federation enough. Oh, it's our pleasure. But it's a great night for everyone. Well, now, just so everybody around here knows, now, what community are you from? Well, my own community is the St. George Ocean community. And you've seen the devastation firsthand. I personally live at Manasquan, which was one of the devastated communities. And of course, up and down the coast, there were pockets of devastation. And you can't imagine what it's like to go into these homes and see whole first floors wiped away, and people just have lost everything. So it's really been a tough time at the shoreline of the whole metropolis, and of course in New York as well. And this is a dedicated fund that these monies are going towards, is that right? Absolutely. The funds are restricted funds. The metropolis of New Jersey, how we give the funds is we process the applications and we give grants, immediate assistance to the Greek Orthodox population. Πραγματικά μια υπέροχη βραδιά, μου θυμίζει τουλάχιστον εμένα παλιές καλές ημέρες εδώ της κοινότητας για έναν υπέροχο σκοπό. Και νομίζω ότι όλοι έχουν τόσο κέφι, η βραδιά είναι τρομερή, μέχρι και ο Σεβασμιότατος έχει τρελαθεί με τη βραδιά αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτή η βραδιά, νομίζετε, έτσι. Έχει πολλοί κόσμος, υποστήριξε. Πώς πήγαν έτσι τα έσοδα για το σκοπό αυτό? Και τα έσοδα θα πάνε πολύ καλά, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμος και η Μητρόπολης βοήθησε, ο Σεβασμιότατος βοήθησε και ήρθαν όλες οι κοινότητες μαζί, γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ κόσμο. Και νομίζω όλοι έχουν ξετρελαθεί. Είναι τρομερά πολύ ωραία βραδιά. Θυμίζει, όπως σας λέω, τις παλιές καλές μέρες που είχαμε πάρα πολλές τέτοιες βραδιές κάποτε. Τώρα όχι τόσο συχνά, αλλά σήμερα είναι beautiful, πάρα πολύ ωραία. Ελπιδοφόρο λοιπόν μήνυμα να ξαναεπαναληφθούν πάλι. Και για έναν τρομερό σκοπό, να βοηθήσουμε συνάνθρωπούς μας, Έλληνες, Ορθόδοξους, περιοχές που χτυπήθηκαν τόσο πολύ από το Hurricane Sandy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και εσείς εδώ μαζί και υποστηρίζετε. Ευχαριστώ και εσάς που είστε πάντα κοντά μας. Καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Έπεσα θύμα, έκανε τάχα. Πώς μ' αγαπάει, τώρα πονάω.
Θα σε πληγώσουν και θα πονάς.